Παιδιά καλησπέρα ή καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς θα ζητάμε σωστά, πώς θα προσευχόμαστε σωστά, πώς είναι η σωστή προσευχή, η κατάλληλη προσευχή για να έρθουν τα πράγματα, για να δημιουργήσεις τις καταστάσεις, για να προσελκύσεις τις καταστάσεις. Γιατί τα πάντα έχουν έναν τρόπο. Εσύ διαμορφώνεις τον τρόπο τον οποίο θα έρθουν πιο γρήγορα οι καταστάσεις, θα προσελκύσεις. Και μιλάω πάρα πολύ για την έλξη, μιλάω πάρα πολύ για την προσέλκυση, μιλάω πάρα πολύ για τον νόμο της έλξης. Και αν χρησιμοποιήσεις αυτή την τεχνική μέσα σε 60 μέρες, θα δεις τεράστια αλλαγή καθημερινά. Πάρα το like και το subscribe για να ανέβει ακόμα από το βίντεο περισσότερο στον αλγόριθμο, για να το δουν περισσότερα παιδιά. Για να διευρύνουμε τη γνώση, για να διευρύνουμε την αγάπη, για να διευρύνουμε την ομορφιά. Σήμερα ήθελα να πάω να φτιάξω ένα βίντεο έξω, αλλά βρέχει πάρα πολύ. Είμαστε στην Αθήνα. Είμαστε πίσω. Ελάτε να εργαστούμε, ελάτε να δουλέψουμε, ελάτε να μάθουμε καινούργια πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε τα σεμινάρια, θα ανακοινώσω τις ημερομηνίες. Conscious coaching, το έχω πει, καθοδήγηση συνειδητότητας για να φτιάξουμε νέα ζωή, να φτιάξουμε μια καινούργια σεζόν, να μάθουμε πώς μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε τη ζωή μας, πώς μπορούμε εμείς να φτιάξουμε την καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε από το πρωί να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτό το θέμα για το οποίο θα μιλήσω σήμερα, ο τρόπος με τον οποίο ζητάς τα πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο προσεύχεσαι, είναι αυτό το τόσο σημαντικό, είναι αυτό το τόσο δυνατό που θα σου φέρει τα πράγματα στη ζωή σου. Και θα αρχίσει να αποτυπώνεται μέσα στο μυαλό σου και το μυαλό σου θα αρχίσει να τα δημιουργεί. Έτσι δουλεύει, παιδί. Μαζί με τη δράση. Έχετε παρατηρήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά από τα παλιά χρόνια, από τις πιο παλαιές γενιές, πώς ζητάνε, πώς προσεύχονται. Πώς προσεύχονται σε μια πάρα πολύ χαμηλή δόνηση, σε μια πάρα πολύ χαμηλή συχνότητα. Τι είναι ο Θεός? Ο Θεός τι είναι? Είναι συχνότητα. Είναι δόνηση, είναι ενέργεια, τα πάντα είναι ενέργεια, έτσι, κάνε λίγο εδώ στο πρόσωπό σου, χτύπα λίγο το πρόσωπό σου, ενέργεια, κοίτα, τακ, τακ, ενέργεια, πρόσεχε, όχι πάρα πολύ δυνατά, μην πάμε στο νοσοκομείο, μην πάμε στο emergency, έτσι, χαλαρά, μαλακά, τα πάντα είναι ενέργεια, κάνε λίγο τα χέρια σου εδώ πέρα, να καταλάβεις ότι είναι ενέργεια τα πάντα, φέρ τα χέρια σου εδώ, σε αυτό το σημείο, με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείς τους 6 σημερινούς, στο σώμα σου, θεραπευτική τεχνική, θα τη δείξω κάποια άλλη στιγμή που καθαρίζει τα πάντα. Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί και θα συνεχίσω σε λίγο. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους, είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης μέσα σε μένα και μετά και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Σας στέλνω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου και σας ευχαριστώ όλους, παιδιά. Σχολίασε κάτω από το βίντεο ότι σε ευχαριστώ, Θεέ μου, ξεκινάω. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για όλα αυτά τα καταπληκτικά που μου δίνεις κάθε μέρα. Είμαι ευγνώμων, σε ευχαριστώ. Ξεκινάς με το ευχαριστώ και τελειώνεις με το ευχαριστώ, με την ευγνωμοσύνη. Πώς είχαν συνηθίσει πάρα πολλοί άνθρωποι να προσεύχονται? Προσευχόντουσαν σε μια χαμηλή συχνότητα, σε μια χαμηλή δόνηση. Ο Θεός βρίσκεται σε μια υψηλή συναισθηματική κατάσταση, σε μια υψηλή δόνηση. Βρίσκεται ψηλά στο επίπεδο της αγάπης, στο επίπεδο της ομορφιάς, στο επίπεδο της γαλήνης, στο επίπεδο της ευγνωμοσύνης, στο επίπεδο της ευδαιμονίας, στο επίπεδο της αφύπνισης, της σύνδεσης μαζί του. Αυτό είναι το επίπεδο. Οπότε όταν εσύ ξεκινάς και προσεύχεσαι και είσαι λυπημένος, ξεκινάς τις δηλώσεις σου και είσαι λυπημένος, ξεκινάς να ζητάς και είσαι λυπημένος. Ξεκινάς να θέλεις και είσαι λυπημένος. Ξεκινάς να θέλεις και είσαι ο ίδιος σε συναισθηματική έλλειψη και δεν χαίρεσαι ήδη για την ύπαρξή σου, ήδη για αυτό που είσαι, ήδη για αυτό το οποίο ενσαρκώνεις αυτήν εδώ τη στιγμή. Δεν πρόκειται να έρθουν τα πράγματα στη ζωή σου. Κοίταξε λίγο. Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσε μου χρήματα στη ζωή μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσε μου δουλειά. Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσε μου υγεία. Αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτός ο τρόπος με τον οποίο έδειξα τώρα, τον οποίο έδειξα τώρα και με τον οποίο προσεύχονται πάρα πολλά παιδιά. Δεν πρόκειται να φτάσει σε αυτή την υψηλή συνειδησιακή κατάσταση, τη θεϊκή συνειδησιακή κατάσταση και να έρθουν τα πράγματα σε σένα.
δεν πρόκειται το σύμπαν να ακούσει αυτές τις καταστάσεις τις οποίες θες. Δεν πρόκειται καν να φτάσει, όπως έχουμε πει, ο Θεός είναι ένας καθρέφτης. Εδώ, ένας καθρέφτης. Δεν πρόκειται αυτό το οποίο ζητάς να φτάσει καν σε σένα. Γιατί ξεκινάει από ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Θεέ μου, σε ευχαριστώ καθημερινά για την υγεία που έχω στη ζωή μου. Θεέ μου, σε ευχαριστώ καθημερινά για την ομορφιά που έχω στη ζωή μου. Θεέ μου, σε ευχαριστώ καθημερινά για την ευημερία που έχω στη ζωή μου. Θεέ μου, είμαι ευγνώμων και γεμάτος ευγνωμοσύνη για τα υπέροχα υλικά αγαθά που έχω στη ζωή μου. Θεέ μου, είμαι ευγνώμων και γεμάτος χαρά που υλοποιείς καθημερινά τις επιθυμίες μου. Θεέ μου, είμαι ευγνώμων και χαρούμενος που είμαι καθημερινά σε μια υψηλή συνειδησιακή και δονητική κατάσταση. Κοίταξε, αυτός ο τρόπος με τον οποίο δείχνω τώρα, με τον οποίο δηλώνεις τι θέλεις, με τον οποίο προσεύχεσαι, γιατί αυτός είναι ο πιο εξαιρετικός τρόπος προσευχής, ενεργοποιεί μέσα σου αυτή τη συνειδησιακή κατάσταση. Γιατί ο Θεός δεν ξέρει γαλλικά, δεν ξέρει αγγλικά, ή μάλλον δεν συνεννοείται σε γαλλικά, σε αγγλικά, σε κινέζικα, σε ελληνικά, σε ρώσικα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει συνεννόηση με αυτές τις γλώσσες για τον Θεό. Αυτές οι γλώσσες έχουν φτιαχτεί από τον άνθρωπο για να υπάρχει επικοινωνία. Το αντιλαμβάνεσαι λίγο αυτό. Ο Θεός τι είναι? Είναι συχνότητα, είναι δόνηση, είναι ενέργεια. Ποια είναι λοιπόν η συνειδησιακή σου κατάσταση, ποια είναι η δονητική σου κατάσταση? Χρειάζεται να το καταλάβουμε αυτό. Δεν έχει σημασία σε τι γλώσσα μιλάς. Έχει σημασία ποια είναι η γλώσσα του συναισθήματός σου. Ποιο είναι το επίπεδο, το συναισθηματικό επίπεδο μέσα σου με το οποίο ζητάς τα πράγματα. Σε ποια συνειδησιακή κατάσταση βρίσκεσαι εσύ ο ίδιος για να έρθουν αυτές οι καταστάσεις στη ζωή σου. Κοίταξε λίγο. Ένα χαμηλό συνειδησιακό επίπεδο, ένα χαμηλό συναισθηματικό επίπεδο θα σου φέρει χαμηλά συναισθηματικά πράγματα. Θα σου φέρει χαμηλές υλικές αποδόσεις. Η υλική απόδοση θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θα είναι το επίπεδο αυτό το χαμηλό. Και παρατήρησε, όπως λέω πάρα πολύ συχνά, το επίπεδο το οποίο βρίσκεσαι τώρα. Το συνειδησιακό επίπεδο το οποίο βρίσκεσαι τώρα. Παρατήρησε αυτά τα οποία έχεις τώρα στη ζωή σου. Αυτά τα οποία έχεις στην καθημερινότητά σου υλικά. Και αυτά τα οποία έχεις στην καθημερινότητά σου συναισθηματικά. Παρατήρησε τη συναισθηματική σου κατάσταση. Παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο νιώθεις, τον τρόπο με τον οποίο ξυπνάς, τον τρόπο με τον οποίο κοιμάσαι. Και όπως έχω πει, τα χρήματα είναι καταπληκτικά. Ο έρωτας είναι καταπληκτικός. Η σχέση με τον εαυτό σου είναι καταπληκτική. Η καριέρα είναι καταπληκτική. Όλα είναι καταπληκτικά. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα. Είναι δικαίωμά τους. Έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, στην υλική ελευθερία, αλλά και στην πνευματική ελευθερία. Χρειάζεσαι όμως πνευματικά να είσαι ελεύθερος. Νοητικά, όταν λέω πνευματικά να είσαι ελεύθερος, να είσαι πνευματικά ελεύθερος. Και εσύ ουσιαστικά να διαμορφώνεις τη ζωή σου καθημερινά μέσα από το πνεύμα, μέσα από την νοημοσύνη τη δική σου και να είναι συνεχώς το μυαλό σου σε δράση. Τι σημαίνει νους? Το μυαλό σε δράση είναι ο νους. Και να το έχεις συνεχώς σε δράση. Και είναι συνεχώς αυτό το επίπεδό σου το συνειδησιακό να ανεβαίνει, να υπάρχει επίγνωση. Εσύ να κατευθύνεις ουσιαστικά αυτά τα προγράμματα τα οποία έχεις μέσα σου, μέσα από το συναίσθημά σου. Γιατί το υποσυνείδητό σου είναι το συναίσθημά σου. Η λογική σου είναι το 5%, το συνειδησιακό σου αυτό κομμάτι. Χρειάζεται όμως να τα μάθουμε όλα αυτά. Θεέ μου, είμαι ευγνώμων και χαρούμενος και σε ευχαριστώ για αυτούς τους νέους 10 πελάτες που μου έφερε στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων, που έχω στη ζωή μου. Θεέ μου, είμαι ευγνώμων και σε ευχαριστώ για την καταπληκτική μου υγεία. Είμαι ευγνώμων, Θεέ μου, σε αγαπώ. Θεέ μου, είμαι ευγνώμων και σε ευχαριστώ που με ακούς. Πάντα και πάντα με ακούς και σου στέλνω την αγάπη μου. Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος προσεύχεσαι. Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος θα δεις τα πράγματα να αλλάζουν στη ζωή σου. Θα δεις οι καταστάσεις να διαμορφώνονται έτσι όπως θέλεις εσύ. Και όχι να είσαι το θύμα. Όχι να είσαι αυτός ο οποίος δεν δημιουργεί, αλλά να είσαι εσύ ο δημιουργός. Γιατί είσαι εσύ ο δημιουργός της υλικής σου πραγματικότητας. Είσαι εσύ ο δημιουργός της εσωτερικής σου πραγματικότητας. Και ξέρεις τι, χρειάζεται να τα επαναλάβεις και να τα επαναλάβεις και να τα ξαναπείς και να τα ξανατοποθετήσεις μέσα στο υποσυνείδητό σου για να τα αντιληφθείς. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε. Ξεχνάμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μιλάμε. Ξεχνάμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε. Ξεχνάμε τον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται να αισθανόμαστε.
και να δημιουργούμε. Πιστεύεις ότι εκεί, όλα αυτά εκεί έξω είναι αυτά που σε ορίζουν και σε καθορίζουν? Θεέ μου, είμαι ευγνώμων κάθε μέρα που υλοποιείς τις επιθυμίες μου. Είμαι ευγνώμων, Θεέ μου. Έτσι. Φτιάξε το λόγο σου, φτιάξε τη σκέψη σου, φτιάξε τη συνειδησιακή σου κατάσταση. Και όπως είπα, ο Θεός δεν μιλάει κινέζικα, δεν μιλάει γαλλικά. Δεν συνεννοείται σε αυτές τις γλώσσες. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο θα αρχίσεις να προσεύχεσαι, θα αρχίσεις να ζητάς και αυτά θα αρχίσουν να έρχονται και θα αρχίσεις να τα μαγνητίζεις στην καθημερινότητά σου. Η σύνδεση με το εσωτερικό σου κομμάτι είναι αυτή που θα φτιάξει τη ζωή σου καταπληκτικά. Θα αρχίσεις να διαμορφώνεις εσύ τη συνειδησιακή σου κατάσταση και το συναίσθημά σου μέσα από την εργασία που θα κάνεις με τον εαυτό σου, μέσα από την γνώση που θα αποκτάς για εσένα. Θα σε γνωρίσεις ακόμα περισσότερο και τότε θα μπορέσεις να πετάξεις, να εκτιναχθείς, να ακτινοβολήσεις. Γιατί όπως λέω πάρα πολύ συχνά, είσαι αναλύωτος, είσαι άφθαρτος, είσαι απεριόριστος, είσαι ατελείωτος, είσαι άφθονος. Είσαι όλα αυτά τα καταπληκτικά. Like στο βίντεο για να ανέβει ακόμα περισσότερο στον αλγόριθμο το βίντεο και να το δουν περισσότερα παιδιά για να διευρύνουμε τη γνώση, για να διευρύνουμε την αγάπη. Conscious coaching, καθοδήγηση συνειδητότητας για να αρχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί. Ελάτε να εργαστούμε, ξεκινάει μια νέα σεζόν, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει όλο αυτό το καταπληκτικό, το υπέροχο, το όμορφο. Επανασύνδεση σχέσεων. Δουλεύουμε για επανασύνδεση σχέσεων με ανθρώπους. Για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας. Για να προσελκύσετε ένα νέο σύντροφο. Για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Ευημερία, αγάπη, διακοπή καπνίσματος, απελευθέρωση βάρους, αθλητικές επιδόσεις, για κρίσεις, για άγχος. Πώς μπορούμε να δουλέψουμε. Τι τεχνικές μπορούμε να δώσουμε. Υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε στη ζωή μας και να έχουμε μια ζωή γεμάτη ποιότητα, ποιοτική ζωή και μια ζωή γεμάτη εξέλιξη. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis, θα με βρείτε στο Instagram George Condis κάτω Παύλα Coach, θα με βρείτε στο Facebook ξανά ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης Condis George Suka Yoga, θα με βρείτε στο Facebook ξανά George Condis, έχω και εκεί μια σελίδα με πάρα πολύ κόσμο, TikTok George Condis κάτω Παύλα Coach. Αν σας αρέσει τα βιντεάκια μου, like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια τα οποία έχουν πάρα πολύ γνώση, πάρα πολύ πληροφορία. Ανεβάζουμε το βίντεο πιο ψηλά, παιδιά. Κάντε το like. Σας αγαπάω. Σας στέλνω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου. Είστε καταπληκτικοί. Να είμαστε, παιδιά.